Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακολουθούν οι κυριότερε ειδήσει από το κανάλι τη Ναυτεμπορική. Μεγάλη αναζωοπήρωση σημειώθηκε πριν από λίγο στη φωτιά τη Ρόδου που κατακαίει για 7η ημέρα το Σμαραγδένιο νησί. Η αναζωοπήρωση εκδηλώθηκε κοντά στο χωριό Ασκληπίο με αποτέλεσμα να καούν σπίτια και καταστήματα, ενώ από το 112 δόθηκε οδηγία για εκένωση στα χωριά Γενάδη και Βάτη. Χιλιάδε τουρίστε και κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί μέσω ξηρά και θάλασσα. Οι επιχειρήσει για την κατάσβεση τη πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε τρία ενεργά μέτωπα. Συγκεκριμένα στο μέτωπο στο Κιωτάρι και νοτιοδυτικά προς Γενάδη επιχειρούν επίγειες δυνάμεις ενώ γίνονται χωματουργικές εργασίες για να μην περάσει το ρεύμα. Από αέρος επιχειρούν τρεις τράκτορες, ένα Mi8, δύο Σινούκ και ένα συντονιστικό BK117. Επιπρόσθετα στο λαιρμα επιχειρει επιχειρεί ένα ελικόπτερο S-64. Στο μέτωπο από, Απέ, από Απόλλωνα προς Προφητηλία υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Συγγνώμη και γίνεται προσπάθεια να μην επεκταθεί βορειότερα προ το πυκνό δάσο. Στο μέτωπο ανατολικά τη της, της λίμνη Γαδουρά γίνεται προσπάθεια να μην επεκταθεί η φωτιά προ κάλαθο. Η ΤΟΥΙ αποφάσισε να ακυρώσει όλα τα ταξίδια στη Ρόδο μέχρι αύριο 3η 25 Ιουλίου. Όπως επισημαίνει, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα από τουριστικό νησί της Ρόδου, όπου συνεχίζεται να μένεται σφοδρή πυρκαγιά για 7η συνεχή ημέρα. Σύμφωνα με την ΤΟΥΙ, η κατάσταση στο νότιο τμήμα της Ρόδου παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη και δεν έχουμε ακόμη εικόνα για βελτίωση των συνθηκών στην περιοχή. Αν και ο αριθμό των Βέλγων ταξιδιωτών σε αυτή την περιοχή είναι αρκετά περιορισμένο, η κατάσταση επηρεάζει πολλού παραθέριστες. Η ΤΟΥΗ αποφάσισε να ακυρώσει όλε τι αναχωρήσει για ρόδο από χθε Κυριακή έω και την 3η 25 Ιουλίου, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων και να επιστρέψει σε μια πιο ήρεμη και ελεγχόμενη κατάσταση το νησί. Ατελείωτα είναι τα μέτωπα πυρκαγιών που ξέσπασαν από το μεσημέρι τη Κυριακή. Ειδικότερα, μήνυμα από το 112 για εκένωση τεσσάρων οικισμών εστάλει στου κατοίκου των περιοχών Λιβάδι, Ποτάμι. Περναράκι και Πλατανιστό στην Κάριστο, καθώ η πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή είναι εκτό ελέγχου. Φωτιά έχει ξεσπάσει στο Αίγιο σε και συγκεκριμένα σε δύσβατη περιοχή κοντά στον οικισμό Ζαχλεωρίτικα Αιγαλία. Σύμφωνα με το συντονιστικό τη περιφέρεια, το ακριβέ σημείο φωτιά είναι η Αγία Ειρήνη και οι δυνάμει τη πυροσβεστική έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ στο έργο τη κατάσβεση συνέδραμαν αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά έφτασε σε λόφο απέναντι από τον οικισμό Τράπεζα με κατεύθυνση προς αυτόν. Για τον λόγο αυτό δόθηκε εντολή να εκενωθεί το χωριό Τράπεζα Αχαΐας με μήνυμα μέσω του 112 που εστάλει στους κατοίκους ζητώντας τους να κατευθυνθούν προς την Ακράτα. Εκενώθηκε επίσης ο οικισμός Κάστρο Αιγαλίας. Για σήμερα ματαιώθηκαν όλα τα δρομολόγια του Οδοντοτού από το διακοπτό στα Καλάβρητα. Στην Κέρκυρα δυνάμεις της Πύρος Βεστικής καταβάλουν προσπάθειες να ανακόψουν το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε χθε το απόγευμα με διαφορετικές αιστείες στην περιοχή Περίθειας στην Βόρεια Κέρκυρα. Η φωτιά κινείται νοτιοανατολικά σε μεγάλο μέτωπο. Μέχρι στιγμή έχουν εκενωθεί οι οικισμοί Σάντα, Μέγκουλα, Πόρτα, Παλιά Περίθεια, Σινιές, βιγλατούρι, Νησάκι, Ρου, Κατάβολο, Κέντρο, κοκοκύλα, σαρακινιάτικα, πλαγιά καλάμι, Βραχάτικας και καβαλέρενα. Έπειτα από μηνύματα μέσω του 112 τα οποία στάλθηκαν στου κατοίκου. Στην περιοχή έχουν καταπλέψει και ημερόπλια για την απομάκρυνση των κατοίκων διαθαλάσση. Μια τραγωδία δίχως τέλος εξελίσσεται στην Πάτρα λόγω της κατάρρευσης τμήματος μεγάλης γέφυρας. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ένας νεκρός ενώ ο αριθμός των τραυματιών ολοένα και αυξάνεται. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι τώρα οι πυροσβέστας που μετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχουν ανασύρει κάτω από τα συντρίμια ένα νεκρό και 14 τραυματίες. Ήδη ως εμπλεκόμενοι στο περιστατικό με ενδεχόμενη επαιτειότητα, έχουν συλληφθεί 4 άτομα ο υπεύθυνο του έργου και τρει χειριστέ μηχανημάτων κατεδάφηση. Η κατάρρευση του τμήματο γέφυρα τη περιμετρική πατρών έγινε στο 206ο χιλιόμετρο πατρών πύργου με κατεύθυνση προ την Πάτρα. Στο συγκεκριμένο τμήμα τη γέφυρα, σύμφωνα με ενημέρωση τη πυροσβεστική, είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία και ήταν κλειστό με απόφαση τη διεύθυνση τη αστυνομία Αχαία από την 5η 20 Ιουλίου λόγω εργασιών κατεδάφηση για την ανακατασκευή τη κάτω διάφορα. Κατέριψε τι προβλέψει των δημοσκοπήσεων το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ισπανία. Ενώ προβλεπόταν άνετη επικράτηση τη ισπανική δεξιά, το Λαϊκό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό Κόμμα βρίσκονται στήθο με στήθο ω προ τα ποσοστά στι πρόορε ισπανικέ εκλογέ. Το μπλοκ της δεξιάς ακροδεξιάς δεν εξασφαλίζει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και οι σοσιαλιστές του Πρωθυπουργού Πέδρου Σάντσετς διατηρούν μια ευκαιρία να παραμείνουν στην εξουσία χάρη στις πιθανές συμμαχίες με μικρότερα κόμματα. Μετά την καταμέτρηση του 99% των ψήφων, το Λαϊκό Κόμμα εξασφαλίζει 139 έδρες, μακριά από τις 150 έδρες που επιδίωκε ο ηγέτης του Αλβέρτο Νούνιεθ Φέιχο, το Σοσιαλιστικό Κόμμα 122, το Ακροδεξιό Vox 33 και η Αριστερή Συμμαχία Σουμάρ 31 έδρες. Όμως ο Πέδρο Σάντσεφ βρίσκεται εν δυνάμει σε ευνοϊκότερη θέση από τον αντίπαλό του και μπορεί να ελπίζει ότι θα παραμείνει στην εξουσία, εξασφαλίζοντα την υποστήριξη μικρών βασκικών και καταναλανικών κομμάτων. Εάν δεν επιτευχθεί η βιώσιμη πλειοψηφία, νέε εκλογέ είναι πιθανό να προκηρυχθούν σε μια χώρα που γνώρισε τέσσερι εκλογικέ αναμετρήσει από το 2015 μέχρι το 2019. Στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Ακολουθούν δύο ώρες πολιτικής και οικονομικής ενημέρωσης με την Νικόλη Βαδάρη και τον Παύλο Πανταζόπουλο. Καλό σας μεσημέρι.